Μένουμε στο Δήμο Κατερίνης, κυρίες και κύριοι, και καλησπερίζουμε τώρα εδώ στο στούντιο τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με τον Συνδυασμό Πολίτες σε Δράση του Σάβα Χιονίδη, τον κύριο Χαράλαμπο Μπρουσκέλη. Καλησπέρα κύριε Μπρουσκέλη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η σημασία αυτών των αυτοδιοικητικών εκλογών και επίσης γιατί εσείς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τις εκλογές και την αυτοδιοίκηση. Νομίζω, κύριε Χατζημίση, ότι η σημασία των αυτοδιοικητικών εκλογών που έρχονται είναι τεράστια. Είναι πασιφανές ότι η εποχή των παχιών αγελάδων για το κράτος έχει παρέλθει. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, αυτό σημαίνει λιγότερα έσοδα, σφιχτοί προϋπολογισμοί, άρα και εξαιρετικά περιορισμένη δυνατότητα διάθεσης κονδυλίων για τους Δήμους. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται μια αρτιότερη οργάνωση, μια πιο συνετή οργάνωση και διαχείριση των Δήμων, προκειμένου να συνεχίσει ο πολίτης να απολαμβάνει τα βασικά προνόμια ενός κοινωνικού κράτους, τα οποία το ίδιο το κράτος δυσκολεύεται αυτή τη στιγμή να του παρέχει. Mm-hmm. Αυτό βέβαια είναι το σημαντικό διακύβευμα των εκλογών, κατά τη δική μου άποψη. Η μετάβαση δηλαδή σε μια νέα εποχή, η μετάβαση σε μια εποχή δήμων αυτοδύναμα κερδοφόρων, αν θέλετε, οι οποίοι θα αποτελέσουν ένα εργαλείο διαβίωσης στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε για τον πολίτη. Mm-hmm. Βεβαίως. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος, κύριε Χατζημίση. Πρέπει να οργανωθούν με τρόπο συνετό, σύγχρονο και αποτελεσματικό οι τοπικές κοινωνίες. Έτσι λοιπόν. Άρα είναι αυτός ο λόγος της δικιάς σας δραστηριοποίησης στην αυτοδιοίκηση. Είναι καθήκον όλων η δραστηριοποίηση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι καθήκον όλων γιατί απαιτείται η επάνδρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με ανθρώπους, νομίζω, με σύγχρονη αντίληψη του παρόντος, mm-hmm. αλλά και οπτική του μέλλοντος. Απαιτείται η επάνδρωση με ανθρώπους με ανιδιοτέλεια, με συνέπεια, απαλλαγμένους από τις κακές νοοτροπίες του παρελθόντος. Το απαιτεί ο πολίτης αυτό, το απαιτεί με τρόπο επιτακτικό. Αλλά και να το πάμε και ένα βήμα όμως παραπέρα, γιατί ο πολίτης πλέον δεν θέλει να του χαϊδεύουμε τα αυτιά, κύριε Χατζημίση. Σίγουρα. Στη σημερινή εποχή είναι υποψιασμένος πλέον. Είναι ευνόητη και επιτακτική εξίσου με τη δικιά μας ενεργοποίηση, με την ενεργοποίηση όλων μας και η συνεργασία και η στήριξη του πολίτη, με την κατανόηση εκ μέρους όλων μας ότι δεν έχουμε μόνο δικαιώματα σε αυτόν εδώ το Δήμο που ζούμε, έχουμε και υποχρεώσεις. Γιατί mm-hmm. σαν Έλληνες έχουμε την τάση να το ξεχνάμε. Έχουμε αυτό. Ξεχάσει λίγο το θέμα των υποχρεώσεων. Δύναμη λοιπόν και δήμη και αυτοδιοίκηση, αυτοδύναμη και κερδοφόροι είπατε. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Αυτοδύναμη και κερδοφόροι πρέπει να γίνει με σύγχρονες δράσεις, με σύγχρονες μεθόδους. Πρέπει να κάνουμε το δήμο μας κερδοφόρο. Αυτή τη στιγμή, αν καθίστε να αναλογιστείτε από πού έχει κέρδος ο Δήμος Κατερίνης, θα δείτε, και όλοι οι Δήμοι γενικά ανά την Ελλάδα, θα δείτε ότι έχει ελάχιστα έσοδα. Βασίζεται κυρίως στην κρατική χρηματοδότηση. Δεν λέω ότι πρέπει να βάλουμε παραπάνω δημοτικά τέλη, αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε τόσο την ακίνητη περιουσία, όσο και την κινητή περιουσία του Δήμου, ώστε να έχουμε στο μέλλον ιδία κονδύλια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε μόνο από το κράτος. Να γίνει επιχειρηματίας δηλαδή ο Δήμος, λέτε. Θα πρέπει να γίνει και επιχειρηματίας. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει και επιχειρηματίας. Το κάνουν όλοι οι σύγχρονοι Δήμοι στην Ευρώπη. Το κάνουν όλοι οι Δήμοι στην Ευρώπη. Είναι οι ίδιοι αυτοδύναμοι και αυτόνομοι. Mm-hmm. Γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε και εμείς στο μέλλον. Αφού από το κράτος δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα. Το βλέπουμε ακόμα και στην καθημερινότητά μας. Από το κράτος δεν περιμένουμε τίποτα, αλλά και από τον πολίτη, από το δημότη είναι δύσκολο να περιμένουμε κάτι. Είπατε ότι δεν τίθεται θέμα αύξησης των δημοτικών τελών. Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσει αν θα πρέπει να αυξηθούν δημοτικά τέλη ή όχι. Δεν είναι αυτό το, mm-hmm. δεν είναι αυτό το σημαντικό. Ο Δήμος έχει κινητή και επικίνητη περιουσία την οποία μπορεί να αξιοποιήσει. Είτε με τη μορφή πάρκινγκ, είτε με τη μορφή. Οι τουρίστες μόνο που έρχονται στο Δήμο Κατερίνης πρέπει να αφήνουν κάτι για το Δήμο. Πρέπει να αφήνουν κάτι. Αυτό πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Γιατί, σας είπα, ναι. είναι φανερό ότι δεν μπορεί να κεντρική διοίκηση να δώσει τίποτα. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, ο Δήμος θα πρέπει να βρει τρόπους, όπως είπατε, αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του, για να μπορέσει να έχει έσοδα. Ο Δήμος ήδη πρέπει να γίνει, να σας πω, πρέπει να γίνει και πιο ευέλικτος. Είναι ήδη ευέλικτος ο Δήμος υπό τη διοίκηση του Σάββατου Χιονίδη. Πρέπει να κινηθούμε ακόμα πιο ευέλικτα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή. Τα προγράμματα, το χρήμα το οποίο εισρέει ζεστό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Ήδη ο Δήμος Κατερίνης προς αυτή την κατεύθυνση έχει κινηθεί πάρα πολύ δυναμικά και έχει απορροφήσει σημαντικά κονδύλια του ΕΣΠΑ. Αυτό είναι ένα επίτευγμα στη ζωφερή ελληνική πραγματικότητα.
Αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνουμε ακόμα πιο οργανωμένα στο μέλλον, ακόμα πιο μεθοδευμένα, αλλά απαιτούνται και άνθρωποι με τεχνογνωσία που να μπορούν να κινηθούν σε αυτά τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ναι. Σίγουρα χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι να καταλαβαίνουν τα προγράμματα, να αντιλαμβάνονται τι χρειάζεται η πόλη, ο Δήμος γενικότερα και να στοχεύουν εκεί, έτσι δεν είναι, για να έχουμε και αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από την παλιά νοοτροπία του παρελθόντος, αυτή την νοοτροπία η οποία απλώς εξυπηρετούσε τον πολίτη. Πρέπει να πάμε σε μια νοοτροπία υπηρέτησης του πολίτη, ότι είμαστε οι υπηρέτες του και ταυτόχρονα να κινηθούν στο επίπεδο το οποίο πραγματικά ζούμε σε αυτή την εποχή, δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορούμε να κινηθούμε στο επίπεδο της Αθήνας. Δεν μπορεί εκάστοτε η Δημοτική Αρχή να κατεβαίνει και να επαιτεί στα διάφορα Υπουργεία. Είναι υποτιμητικό για το Δήμο μας, είναι υποτιμητικό για τους πολίτες της. Είναι υποτιμητικό για όλους μας να κατεβαίνει και να επαιτεί ένα κονδύλιο για μια ασφαλτόστρωση, για ένα έργο, για ένα οτιδήποτε. Μπορούμε να κινηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα το οποίο ήδη γίνεται, να απορροφήσουμε κονδύλια και να γίνουν έργα πνοής που θα μπορούμε στο μέλλον να αντικρίζουμε με καλύτερους ιονούς την πραγματικότητα και για ταυτόχρονα για τα παιδιά μας να υπάρχει κάτι καλύτερο. Σε ποιους άλλους τομείς πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, πιστεύετε? Κοιτάξτε, όλοι οι τομείς έχουν τη σημασία τους. Ζούμε σε έναν νομό που έχει την ευλογία να είναι πολυπολιτισμικός και ταυτόχρονα να έχει πάρα πολλών ειδών δραστηριότητες. Έχουμε και την αγροτική δραστηριότητα, έχουμε και την τουριστική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει κάποιος τομέας στον οποίο πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση. Βεβαίως, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο τομέας της παιδείας και του πολιτισμού είναι ο πλέον σημαντικός. Και χαίρομαι που βλέπω ότι οι δράσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος Κατερίνης κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Είτε με την κατασκευή νέων σχολείων, είτε με την κατασκευή του καινούργιου πολιτιστικού κέντρου. Είχαμε έλλειμμα σε αυτό το τομέα στην πόλη και χαίρομαι πραγματικά που κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι η σωστή. Ξέρετε, λένε κάποιοι ότι τώρα εδώ δεν έχουμε να φάμε. Θα κοιτάμε τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Δεν είναι έτσι. Ο πολιτισμός και η παιδεία, θα μου επιτρέψετε να πω ότι τρέφει τις ψυχές των ανθρώπων. Τις χρειαζόμαστε και αυτές. Χρειαζόμαστε να δώσουμε τα σωστά εφόδια στα παιδιά μας, ώστε να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να κάνουν κάτι καλύτερο στο μέλλον. Γιατί τα περιθώρια αυτή τη στιγμή είναι πολύ στενά. Είναι ένας τομέας που η Ελλάδα έχει παραδοσιακά ένα προβάδισμα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι είναι λιγότερο σημαντικός από κάποιους άλλους. Θεωρώ από τη δική μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι ο σημαντικότερος. Δεν πρέπει να τον αμελήσουμε. Και ίσως και στην περίοδο της κρίσης έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και αξία. Έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και αξία. Το βλέπουμε. Βλέπουμε τις νέες γενιές ότι είναι λίγο αποστασιοποιημένες. Αυτό είναι κάτι που εμένα δεν μου αρέσει. Πρέπει λίγο να τους δώσουμε κίνητρο, να προσπαθήσουμε να τους ξεκολλήσουμε από τα social media και να τους δώσουμε δράσεις οι οποίες θα τους φέρουν πιο κοντά στον πολιτισμό, στις τέχνες, στα γράμματα. Μόνο έτσι θα έχουμε ένα καλύτερο μέλλον και για όλους μας. Γιατί είναι το σημαντικό, η σημαντική έλλειψη των ημερών μας. Το βλέπουμε αυτό. Οι πολίτες μας είναι λίγο αυτή τη στιγμή κοιμισμένοι, αποστασιοποιημένοι, απέδευτοι κιόλας θα έλεγα. Χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπία. Πρέπει οι νέες γενιές να αλλάξουν νοοτροπία. Σίγουρα και να αλλάξουν νοοτροπία στο θέμα της της ψήφου, κύριε Μπρουσκέλη. Και το πώς ψηφίζουμε και το τι ψηφίζουμε και όλα αυτά τα... Ευχή όλων, γιατί ευχή όλων είναι να γίνει η ψήφος πραγματικά ενσυνείδητη, πραγματικά υπεύθυνη, να μην είναι άκρητη. Αυτό είναι ευχή για όλους μας, γιατί πολλές φορές όλοι μας το ξεχνάμε αυτό. Και δυστυχώς το γεγονός ότι το ξεχάσαμε αυτό μας οδήγησε στις καταστάσεις, στις μνημονιακές, τις οποίες ζούμε σήμερα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μπρουσκέλη, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Καλό βράδυ.